Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ιδέα. Θα μπορούσα να πάρω τον χρόνο των επόμενων τριών νομοσχεδίων, να μου τον δώσετε, να διευθετήσουμε έτσι τον χρόνο, να εισαγάγουμε αυτή την πολύ ωραία καινοτομία που μας είπε πριν, που υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης στον κανονισμό λειτουργίας μας. Βεβαίως, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με ενημερώσατε ότι θα μιλήσετε και έτσι, ενώ ήταν να μιλήσω προηγουμένως, είχα την ευκαιρία να σας ακούσω και να συμφωνήσω πράγματι ότι ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος αλλάζει, είχε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, την εμπειρία της πανδημίας, είναι αντιμέτωπος με μια πολλαπλή κρίση, υγειονομική, κρίση ανισοτήτων, κρίση μεταναστευτικού, κρίση δημοκρατίας, κρίση κλιματική, και σε ένα κόσμο που αλλάζει είναι θλιβερό η ελληνική κυβέρνηση να μας φέρνει και να υποστηρίζει λύσεις και σχέδια που τα υποστήριζε η νεοφιλελεύθερη παράταξη εδώ και 30 χρόνια. Τόσο παλιές, τόσο ραχνιασμένες, τόσο μουχλιασμένες είναι αυτές οι προτάσεις που ήδη έχετε αρχίσει και τις κάνατε πράξη πριν την πανδημία, συνεχίζετε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και από ό,τι φαίνεται παραμένετε αμετανόητοι. Ήρθατε να μας πείτε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι καταργήσατε τις εισφορές υπέρ του ΑΕΔ, ότι ακυρώνεται ένα βραχείο ανακοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα, αυτό θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, ήδη να μην υπάρχουν προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Είστε υπερήφανος διότι έχετε εκτινάξει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και είμαστε ξανά απέναντι σε ένα νέο κύμα ενδεχόμενο αποκοπών. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα οικιακό στην Ευρώπη. Και είστε υπερήφανος για αυτό το πράγμα, όταν επί των ημερών μας δεν υπήρξε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ όταν αυξήθηκε σε πολύ δύσκολες συνθήκες το κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά, αντίθετα μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ είχαμε και μια μείωση στις συνολικές χρεώσεις. Είστε, δεν βούλιαξε, αλλά ένα πράγμα ξέρετε μόνο, να διορίζετε νέες διευθύνσεις με γραμματείς και αυτοκίνητα. Αυτό κάνετε στη βουλιαγμένη λοιπόν ΔΕΗ, όχι στη βουλιαγμένη περί το Δήμο. Ξέρετε το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ. Αφήστε λοιπόν. Ρωτήστε τον πρώην Υπουργό να σας πει. Είστε υπερήφανοι που απλουστεύσατε, λέει, τις διαδικασίες για την αδειοδότηση. Δηλαδή τι, καταργήσατε την περιβαλλοντική νομοθεσία. Χαρίσατε κατά σκανδαλώδη τρόπο τις υποχρεώσεις της Ελτοράντο στη Χαλκιδική. Μπορεί πλέον οι ιδιώτες ελεγκτές περιβάλλοντες επιλογής των ιδιωτών επενδυτών να υποκαθιστούν τις κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες προστασίας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και το λέτε αυτό πρόοδο και όχι αναχρονισμό. Ειλικρινά σηκώνω τα χέρια μου, αλλά ένα πράγμα καταλαβαίνω. Όσο και να έχετε ένα πρόσωπο το οποίο προδιαθέτει πάντοτε, έτσι, φτιάχνει μια καλή διάθεση. Είστε ένας γλυκός άνθρωπος εξόψεως. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό ένα φιλμ, ο τίτλος δεν θα το πω γιατί τότε θα παρεξηγηθείτε και θα λέτε ότι σας κάνω προσωπικές επιθέσεις. Είναι αυτό που με το αγγελικό πρόσωπο, ένα φιλμ νουάρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που κανείς διαπιστώνει είναι μια αιμονή, ένα λογματισμό. Και μας προαναγγέλλεται ότι έρχονται κι άλλα. Η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Εσείς που μαζί με τον άλλο εταίρο του πάλε ποτέ κρατεού δικοματισμού επί 40-50 χρόνια είχατε χωρίς τόκο τα αποθεματικά των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, εσείς που κάνατε το PSI, εσείς που βγάλατε τα δομημένα ομόλογα, το εσείς περιλαμβάνει και τους δύο εταίρους του δικοματισμού, διότι η πολιτική σας επί χρόνια ήταν συμπληρωματική στα πλαίσια κάποιων νεοφιλελεύθερων στρατηγικών που τις πληρώνουμε. Και σας ρωτώ λοιπόν, η αιμονή στη μείωση του εργασιακού κόστους πού επιβεβαιώθηκε? Σε ποια χώρα οδήγησε σε ανάπτυξη, γιατί μας μιλήσατε περί ανάπτυξη και νέων επενδύσεων? Και τι είδους ανάπτυξη ήταν αυτή, με περισσότερες ανισότητες, ναι ή όχι? Πόσο το σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης, άγριας λιτότητας μέσω των μνημονίων έδωσε θέση στην χώρα μας? Πόσο άλλο πρέπει να χάσουν οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους? Πόσα σκαλιά πρέπει να κατρακυλήσει η χώρα για να εγκαταλείψετε αυτό τον νεοφιλελεύθερο δογματισμό, τον οποίον έρχεστε να υπηρετήσετε με όσα περιέχουν στο νομοσχέδιο?
Όσον αφορά για την κατάρτιση, μία συμβουλή. Ελπίζω να μην έχουμε επανάληψη της εμπειρίας της πανδημίας με τα σκόιλ ελικίκου. Φαντάζομαι αυτό να το έχετε μάθει. Μας λέτε λοιπόν για την ψηφιακή κάρτα. Τι κάνει η ψηφιακή κάρτα? Αποτυπώνει την πραγματική σχέση, ναι. Είναι μια διαφάνεια, μια δυνατότητα να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία ίσως έχει, όχι μόνο αυτό, αλλά το περιεχόμενο των σχέσεων που θα αποτυπώνονται. Όταν λοιπόν έρχεστε εσείς και εισαγάγετε τις απλήρωτες υπερορίες, ωραία λοιπόν. Και με τον νόμο λοιπόν θα γίνονται αυτά. Και αφού προηγουμένως μας παρουσιάζετε την ιδέα της ανεξαρτητοποίησης του ΣΕΠΕ ως μια καινοτόμα ιδέα. Προσέξτε, το ΣΕΠΕ δεν είναι δικαστής, δεν είναι διαιτητής. Το ΣΕΠΕ ιδρύθηκε ως εργαλείο προστασίας της εργασίας. Αυτό αποτυπώνεται. Αυτό πάτε να γκρεμίσετε αυτή τη στιγμή. Καταλάβετε το. Γι' αυτό ιδρύθηκε το ΣΕΠΕ. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε ρόλο ανεξάρτητων αρχών. Και να σας πω κάτι. Ακόμα πολλά από αυτά που λέτε ξεχνάτε ότι ήταν βήματα που γίνανε επί των ημερών μας. Η δυνατότητα δηλαδή για πρώτη φορά ο εργαζόμενος να έχει πρόσβαση στο εργάνι για τα στοιχεία που αφορούν τους όρους εργασίας τους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ελπίζω να μην το καταργήσετε. Διότι δώσατε στην πανδημία την δυνατότητα να ανασταλεί η υποχρέωση των εργαδοτών να ενημερώνουν το εργάνι. Ναι ή όχι? Δεν σεβαστήκατε λοιπόν τις ιδιαίτερες συνθήκες και υποκριτικά έρχεστε τώρα, και σας το είπε πριν ο συνάδελφος από το ΚΚΕ, να ρίξετε κροκοδίλια δάκρυα για τους χιλιάδες μαθητές, αφού τους γεμίσατε με πολλές ευχές για την αυριανή απεργία, ενώ ξέρετε ότι η ΟΛΜΕ πριν την κήρυξη της απεργίας είχε ζητήσει εξαίρεση για 8 από τους 11 εκπαιδευτικούς που κάνουν χρέη επιτηρητών. Το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θεωρώ ότι δεν σας ενημερώσανε. Υποκριτικά όμως λέτε θα το πω. Θα παίξει ο μηχανισμός πέτσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα τσιμπήσουν κάποιοι στο ψέμα. Τι να πει, πες κάτι μένει. Γκέμπελς λέγεται αυτό. Έτσι κυβερνάτε, με γκεμπελικές πολιτικές. Είστε υποκριτές όμως, διότι σε αυτούς τους μαθητές, ξέρετε τι τους λέτε? Να γράψεις καλά, παιδί μου, αλλά να ξέρεις ότι 25.000 θέσεις θα μείνουν κενές φέτος. Γιατί? Διότι η ταξική πολιτική, η μεροληπτική πολιτική της κυβέρνησής σας θέλει κάποιους από αυτούς που είναι του 2, του 3 να τους σπρώξει στα ιδιωτικά κολέγια, όπου εκεί πέρα μπορούν, εφόσον πληρώσουν, παρόλο ότι είναι του 2 και του 3 ως βαθμό εισαγωγής, να έχουν ισότιμα δικαιώματα με αυτούς που θα τελειώσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια. Πώς τη βλέπετε αυτή την εξίσωση? Δίκαιη? Εισαγάγεται λοιπόν μια σειρά ρυθμίσεων οι οποίες αποσκοπούν σε ένα και μόνο: να μειώσουν το κόστος εργασίας. Διότι τελικά, όχι μόνο από αυτές τις ρυθμίσεις, αναδεικνύεται η αντίληψή σας για το ποιο μοντέλο θέλετε αναπτυξιακό για τη χώρα. Θέλετε μια πλήρως ελαστικοποιημένη εργασία, χωρίς δικαιώματα ο εργαζόμενος, συλλήβδιν. Λέτε για το συνδικαλισμό εργατοπατερισμός. Όταν υπήρξατε οι άνθρωποι που τον κρατικό συνδικαλισμό κυβερνήσατε με αυτό δεκαετίες τώρα, η παράταξή σας. Τι να κάνουμε? Περιορισμένη η δημοκρατία είχαμε και περιορισμένες συνδικαλιστικές δημοκρατίες είχαμε, ελευθερίες είχαμε μετά τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Υποθέτουμε ότι έχετε βάλει μελέτη, ότι έχετε γυρίσει σελίδα. Αλλά όχι, εδώ βλέπουμε πισωγυρίσματα. Χτυπάτε λοιπόν στον πυρήνα των συνταγματικών κατοχυρωμένων ελευθεριών την έννοια του εργατικού δικαίου. Το δίκαιο λέγεται εργατικό, δεν λέγεται εργοδοτικό. Και ακριβώς ήταν μια κατάκτηση μέσα στο νομικό πολιτισμό, διότι αναγνώριζε ανάμεσα στην ετεροβαρή σχέση που υπάρχει αντικειμενικά ανάμεσα στον εργοδότη, την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, την ανάγκη προστασίας του. Γι' αυτό λέγεται εργατικό δίκαιο και όχι εργοδοτικό δίκαιο ή δίκαιο που διέπει γενικώς τις σχέσεις εργασίας. Αυτά όλα θέλετε να τα ξεπεράσετε, ακόμη παραβιάζοντας και τη δικιά σας παράδοση της λαϊκής δεξιάς. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν ψιθυριστά μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι αυτό που κάνετε είναι αντικοινωνικό, εγκληματικό και οδηγεί σε καταστάσεις βαθιά
αντικοινωνικές, υποβάθμισης της εργασίας, περιθωριοποίησης της εργασίας. Αυτά λοιπόν είναι το περιεχόμενο, των διατάξεων που μας παρουσιάζεται. Διότι βασίζεται σε ένα σκληρό, ιδεολογικό, αυταρχικό και δογματικό νεοφιλελεύθερο πυρήνα που χαρακτηρίζει την ιδεολογία σας. Η έννοια της ελευθερίας για σας έχει να κάνει με την ελευθερία του εργοδότη απέναντι την ασυδοσία στην πράξη στον εργαζόμενο. Η έννοια της ελευθερίας την προσεγγίζεται όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε απόλυτα ατομικό. Θυμηθείτε τι μας λέγατε την περίοδο της πανδημίας. Ο κόσμος αρρώστενε διότι δεν αναλάμβανε την ατομική του ευθύνη. Η πολιτεία όμως, που ήταν ανοχήρωτη, που δεν έκανε τίποτα κατά μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν μπόρεσε να στηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και από τον Νοέμβριο, δεν μπορείτε να αποκρίνετε αυτό, από τον Νοέμβριο μέχρι και χθες, είμαστε μέσα στις τρεις χειρότερες χώρες σε απώλεια ζωών στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι χωρίς κόστος, είναι η δικιά σας ευθύνη. Και το πιο τραγικό από όλα είναι, μετά από μια τέτοια εμπειρία, επειδή δεν μπορείτε να κρύψετε τον πραγματικό χαρακτήρα της ιδεολογίας σας, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός προχθές σε ένα φόρουμ για την υγεία και να λέει ότι θα πρέπει να διευθετήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο σύστημα και τον ιδιωτικό τομέα, να επαναφέρει το ξαναζεσταμένο φαΐ των ΣΔΙΤ. Και οι ευρωβουλευτές σας στο Ευρωκοινοβούλιο, μόλις πριν από λίγες μέρες, να μην ψηφίζουν υπέρ της άρσης των δικαιωμάτων της πατέντας. Γιατί τα κέρδη είναι πάνω από τις ανθρώπινες ζωές, πάνω από το δημόσιο αγαθό της υγείας. Αυτός είναι ο πυρήνας των προτάσεών σας. Για σας λοιπόν ατομική είναι η ευθύνη του εργαζόμενου που δεν βρίσκει δουλειά. Αυτός φταίει, δεν είναι καταρτισμένος. Αυτός φταίει που αρρωσταίνει και προσπαθείτε να αποκόψετε τον πολίτη άτομο από οποιαδήποτε κοινωνική διεργασία. Γι' αυτό ακούω και πολλούς από εσάς εδώ πέρα που παρουσιάζουν χωρίς να έχουν καταλάβει τι συνέβη την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα και να μιλάνε για λαϊκισμό. Δεν καταλάβατε τις μεγάλες ανατροπές, ότι μέσα στρώματα φτωχοποιηθήκανε, ότι επιχειρήσεις κλείσανε, ότι άνθρωποι είδανε μέσα σε μία μέρα να χάνουν τις δουλειές τους, να τίθεται σε διαθεσιμότητα. Ο Πρωθυπουργός ο σημερινός το έκανε αυτό, στην εκπαίδευση. Αυτούς τους εκπαιδευτές, αυτούς τους δασκάλους που έχουν έννοια για τα παιδιά, που υπηρέτησαν μαζί με τους γιατρούς στο δημόσιο συμφέρον, που εσείς τους αφήνετε στον αέρα, και που τώρα μετά από αυτή την κρίση την υγειονομική, ένα χρόνο μετά, δεν έχετε να παρουσιάσετε ένα ολιστικό σχέδιο για την υγεία. Με προσλήψεις, σας έχουμε πει 15.000 προσλήψεις, στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας. Αλλά κοιτάτε πώς θα δώσετε κομμάτια του δημόσιου συστήματος υγείας για εκμετάλλευση στους ιδιώτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό δεν βρίσκει κανείς λέξεις για να το χαρακτηρίσει. Μας γυρνάει πίσω, καταστρέφει τη ζωή των εργαζομένων. Ωστόσο, νομίζω και απευθύνομαι ιδιαίτερα στις δυνάμεις της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, ότι είναι μια ευκαιρία. Οι δημοσκοπήσεις, αυτές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα, δείχνουν ότι πλειοψηφικά πάνω από 60% έχει συνειδητοποιήσει τον χαρακτήρα αυτών των αλλαγών. Αρνείται να εγκρίνει. Δεν συνενεί σε αυτές τις αλλαγές. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία οι πολιτικές δυνάμεις πάνω στη βάση μιας πρότασης που θα προτάσει το δίκαιο και τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας να συμπράξουν, ανοίγοντας μια νέα σελίδα, να ζητήσουν εδώ και τώρα αύξηση του κατώτου μισθού στα 751, να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά οι ντελιβεράδες, οι νοσοκομιακοί, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η επιταξιμότητα, να επανέλθει με τενέργεια, να απαντήσουμε σε αυτό το οποίο το ανοσιούργημα της ατομικής σύμβασης που ψευδώς υποκρίνεται εδώ ο Υπουργός και λέει ότι εισαγάγεται μέσα από τις συμβάσεις τις ευρωπαϊκές. Σιγά μην μας πείτε ότι τις γράψατε κι εσείς τις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Παράδειγμα κακής νομοθέτησης και τρίκ είναι αυτό που κάνετε. Φέρνετε αυτονόητες ευρωπαϊκές συμβάσεις για να λειτουργήσουν ως πελιτήλιγμα για ένα αντικοινωνικό περιεχόμενο. Το αντικοινωνικό περιεχόμενο όμως θα καταψηφιστεί και από εμάς και στη συνείδηση του κόσμου.
Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια να ζητήσουμε 35ωρο, να ζητήσουμε να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις και ακόμα να καταργήσουμε μνημονιακές διατάξεις οι οποίες μας επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως τη διάταξη για την Ένωση Προσώπων. Μην κουνάτε τα χέρια, συνάδελφοι. Αν συμφωνείτε σε αυτά, αμέσως αμέργων. Κλείστε όμως. Δεν σας ζητώ. Δεν σας και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Να χάσετε την αυτονομία σας και την διακριτότητά σας. Άλλωστε, μας χωρίζουν πάρα πολλά σε επίπεδο στρατηγικής και οράματος για τον σοσιαλισμό και για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ωστόσο, όμως, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα οριμάσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται ενότητα και αγώνας.